Το πρώτο που χρειάζεται να δείτε είναι αν σας αρέσει. Αυτό που έχετε ζήσει. Αυτό που έχετε κάνει. Αυτό που προσκυνάτε. Σας έδωσα τα 7 αν. Για να δείτε τις πόρτες του. Σας έδωσα το θυμό, τον εσωτερικό σας. Τώρα είστε έτοιμοι να δείτε αν σας αρέσει ο κατασκευαστικός θυμός. Που έχει αναμονή, αναβολή και επίθεση. Έχει πίεση. Έχει άγχος, ιστερία και πανικό. Έχει εκείνον. Έτσι ακριβώς τον ζεις. Έχει διαστρέβλωση. Έχει ικανοποίηση. Έχει ψεύτικη αξία. Έχει υπερβολή. Έχει απόδειξη. Έχει εκείνον. Αυτός είναι ο κατασκευαστικός σου θυμός, η ψεύτικη δύναμή σου. Του δίνεις τη δική σου, που έχει εσένα, με ό,τι έχεις, και εκείνος κατασκευάζει τα 7 αν. Εσύ πιστεύεις ότι φοβάσαι. Και μέσα από αυτό το φόβο παίρνει την ψεύτικη δύναμη. Επιτίθεσαι. Και μέσα από την επίθεση βιώνεις την ψεύτικη εκδίκηση. Το επόμενο στάδιο είναι η λύπηση και ο φόβος. Θα σταθείς, θα μπεις στη λύπηση, θα βιώσεις το φόβο και αυτό θα γίνει ένα κατασκεύασμα ζωής. Αυτές είναι οι ενοχές. Σου τις κατασκευάζει, σου τις δίνει και εσύ τις υπηρετείς. Σε πάει μία στο χθες και μία στο αύριο. Σε πάει μία επάνω και μία κάτω. Έτσι οι ενοχές μεγαλώνουν και σε σταυρώνουν. Και εσύ τον υπηρετείς. Φαντάζεσαι ότι εκδικείσαι τον άλλον. Και στην ουσία εκδικείσαι εσένα. Μέσα από αυτή την εκδίκηση, εκείνος λαμβάνει τη δύναμή σου και εσύ φαντασιώνεσαι μία ψεύτικη δύναμη. Μέσα από την εκδίκηση, εσύ φαντάζεσαι ότι λαμβάνεις και το μόνο που κάνεις είναι να δίνεις. Αυτή είναι η εκδίκηση.
υπάρχει μία δίκη η οποία δεν έχει αιτία ούτε και εντολή. Δεν έχει απόφαση, δεν έχει τελειωμό. Η ενοχή έχει μία λήψη του εαυτού σου και ένα φόβο για τη ζωή σου. Για αυτά που έχεις κάνει και για αυτά που θα έρθουν. Αυτές είναι οι ενοχές σου. Και τώρα δες αν όλα αυτά σου αρέσουν. Αυτά είναι τα 7 αν που έχεις να καθαρίσεις. Εκείνος θα σε πιέζει, θα σου λέει αν και άμα, και εσύ θα χάνεις το ναι και τώρα. Η λογική μένει και εκείνος αναμένει. Η λογική βλέπει και εσύ χάνεσαι. Δες τα μάτια σου στον καθρέφτη για να τον δεις μέσα σου. Δες τα χείλια σου. Πώς φύγουνε. Δες τις γροθιές σου. Έτοιμες για εκδίκηση. Δες το σώμα σου. Γεμάτο ένταση. Και τώρα δες το μυαλό σου. Ανύπαρκτο. Και στη θέση του εκείνος. Σε καθοδηγεί και εσύ τον προσκυνάς. Τον ακούς και τον παραβλέπεις ταυτόχρονα. Τον αισθάνεσαι και τον αρνείσαι. Αυτό μέσα από την κρίση σου. Αφήνεις και λαμβάνεις. Αφήνεις εσένα και λαμβάνεις εκείνον. Αυτό σε οδηγεί στη σύγκριση. Συγκρίνεσαι για ό,τι έχεις παραδώσει, για ό,τι αρνείσαι. Και μετά ζηλεύεις, πιστεύοντας ότι δεν τα έχεις. Και τώρα η ακοή. Ακούω και εκφράζομαι. Αν εκφραστείς, είσαι στη νόηση. Αν δεν εκφραστείς,
και γρυλίζεις, είσαι σε εκείνον. Κρύβεσαι, κλαις και αρχίζεις να θυμώνεις. Δες κινήσεις στα χέρια σου. Δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Δες το κεφάλι σου. Τα μάτια σου μικραίνουν. Το στόμα σου σφίγγεται. Και εσύ, φοβισμένος και κρυμμένος. Στη θέση σου είναι εκείνος. Αποφασίζει και γρυλίζει. Και εσύ εκδικήσε. Ζηλεύεις. Κακιώνεις. Φαντάζεσαι και πονάς. Και όταν δεν γίνουν όλα αυτά, εσύ ξαναρχίζεις από την αρχή. Επειδή δεν θέλεις να δεις την αναλήθειά σου, δεν θες να δεις τι κρύβεις, δεν θες να δεις τι κάνεις. Παίρνεις ύφος αθώου, ανήξερου. Αφήνεις την πρώτη σου ουσία. Λυπηθείτε με. Τη δεύτερη φοβάμαι. Η τρίτη είναι επιτίθομαι. Ολοκληρώνεται ο κατασκευαστικός θυμός σου. Και είσαι αναλυθής. Έτσι, ο εσωτερικός σου θυμός, αυτός που χρειάζεται να σε βάλει στο δρόμο σου, να σου καθαρίσει όλα τα ζουζούνια μέσα από τον εαυτό σου και εσύ να γίνεις αυτό που είσαι, να εδραιώσεις τη θέση σου και να δεις τι κρύβει η κούπα σου. Να δεις τι έχει, να δεις τι χρειάζεσαι να αφήσεις και τι χρειάζεται να κρατήσεις. Έτσι ο εσωτερικός σου θυμός θα σου δώσει την αλήθεια σου και η αναλήθεια θα εκλείψει το αν θα πάει σε εκείνο, η λύθη που σε βάζει να κοιμάσαι και εσύ θα δεις για πρώτη φορά την αλήθεια σου. Τώρα θα δεις αν βίωσες και αν αναγνώρισες. Θα δεις τι χρειάζεσαι για να αφήσεις ό,τι έζησες. Και τότε το κενό που θα βρεις μπροστά σου θα κοιτάξεις μες στο μου αρέσει. Και τότε θα δεχτείς την αλήθεια σου. Έχεις ένα για σένα. Ένα από αυτά που παρέδωσα. Να πεις στον εαυτό σου. Και έτσι ξεκινάς να αφήνεις και να λαμβάνεις. Βλέπε τους ανθρώπους στα μάτια και ό,τι σε θυμώνεις εκείνους
είναι αυτό που έχεις παραδώσει εσύ και αρνείσαι να δεχτείς. Δες τους στα χείλια. Σφίγγονται για να μην εκφράσουν το μίσος. Δες τα ακροδάχτυλά τους. Πάλλονται και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Τότε ανοιχνεύουν τη λύπηση και το φόβο. Και έτσι γνωρίζεις ότι είναι μέσα σε ένα κατασκευαστικό θυμό. Δες την πίεσή τους, τις κινήσεις του σώματός τους. Και τότε πάρε θέση. Να δεις τι αισθάνεσαι. Αν θυμώσεις και είναι μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου και έρχονται από την ψυχή σου, τότε είσαι στην αλήθεια σου. Μπες στο μου αρέσει και πες τι δεν σου αρέσει. Εκφράσου για να ανοίξουν τα δικά σου χείλια. Άνοιξε τα μάτια σου να δεις ποια είσαι. Ποιος είσαι. Τι κάνεις. Άκου τις δικαιολογίες τους. Και μείνε σε αυτό που αισθάνεσαι. Αναγνώρισε τα ψέματα για να δεις την αλήθεια σου. Και τότε το πρώτο μέρος σου μέσα στο μου αρέσει είσαι εσύ και η αλήθεια σου. Το πρώτο σου επίπεδο. Άρχισε να αναγνωρίζεις τους ανθρώπους από την αίσθηση. Αν τους κρίνεις, η αίσθησή σου αλλάζει. Αν τους κοιτάς και δεν τους αισθάνεσαι, τότε μπαίνεις μέσα στο μου αρέσει. Βλέπεις την αλήθεια σου και περπατάς. Αν εκείνος έλαβε, θα σε ακολουθήσει. Αν δεν έλαβε, σωστά έκανες και συνέχισε το περπατάς. Σου έχω δώσει μάτια για να βλέπεις, αυτιά για να ακούς, μύτη για να οσφραίνεσαι, στόμα για να εκφράζεσαι και να γεύεσαι. Σου έδωσα χέρια και πόδια με αφή, να περπατάς και να αγκαλιάζεις, να περπατάς και να δημιουργείς. Εσύ επέλεξε τι τα κάνεις. Σου έδωσα σώμα για να υπάρχεις. Δες αν το σέβεσαι, αν το τιμάς. Και αν του δίνεις αυτά που του αρέσουν ή το σκορπάς την ικανοποίηση. Δες αν το βιάζεις, αν το καταστρέφεις. Και τότε βίωσε τι σου κάνει. Εσύ είσαι ανύπαρκτος. Και εκείνος σε τρελαίνει.
Ο λόγος που σε τρελαίνει είναι ότι χρειάζεσαι τις δικαιολογίες για να μπεις περισσότερο στις αρνήσεις. Έτσι όσο εσύ θα έχεις δικαιολογίες και θα αρνείσαι, εκείνος θα διατηρεί τη θέση του μέσα σου. Δες από το στήθος σου μέχρι το λαιμό σου τι αισθάνεσαι. Κοίταξε τα χέρια σου. Δες το σώμα σου. Κοίτα τα μάτια σου και δες αν είσαι εσύ ή εκείνος. Δες το περπάτημά σου. Αισθάσου το σώμα σου στητό. Και διάλεξε τι θέλεις. Εκείνον ή εσένα. Θα σου λέει πάντα αυτό που δεν θέλεις να ακούσεις. Θα σε πηγαίνει σε αυτό που δεν θέλεις να κάνεις. Θα σου δείχνει αυτό που δεν είσαι. Θα σου οδηγεί εκεί που δεν θέλεις να πας. Έτσι θα τον αναγνωρίσεις. Εκείνος ή εσύ. Το πρώτο πάτημα μέσα σου είναι η θέληση. Ένωσέ το με το «μου αρέσει». Ολοκλήρωσέ το με το «θέλω». Και τότε κάνε αυτό που δεν θέλει εκείνος. Αφαίρεσέ τον από μέσα σου. Μόλις τον αναγνωρίσεις, εκείνος θα συρρυκνωθεί στο χώρο που αφήνει, βάλε εσένα. Όσο θα περπατάς στη δεκτικότητα του εαυτού σου, τόσο εκείνος θα αφαιρείται, θα συρρυκνώνεται, μέχρι να χαθεί. Τότε θα τον ακούς να γελάει και να σε κοροϊδεύει. Σε κοροϊδεύει για να θυμώσεις, για να σε οδηγήσει σε μια άλλη πίεση. Τότε δες με στο «μου αρέσει» τι χρειάζεται να αφήσεις. Θα σε οδηγεί σε ξένα σώματα για να μπει στη βία. Τότε δες αν θέλεις να το κάνεις. Θα βρίσκει πάντα μία πόρτα από αυτή που του έχεις δώσει και θα μπαίνει και θα αφεντεύει. Έτσι η ώρα είναι να μπεις στο «μου αρέσει», να δεις τις αλήθειες σου, να δεις τις πόρτες σου, να τις αφήσεις και να λάβεις. Να αφήσεις ό,τι έζησες μέσα από την ανυπαρξία σου και να λάβεις εσένα και την ύπαρξή σου. Όταν ολοκληρώσεις τα 7 αν, τότε δες την αξία σου εκεί που την έχεις αφήσει. Για να δεις την αξία σου, χρειάζεται να έχεις αφήσει την ικανοποίηση. Για να δεις εσένα, χρειάζεται να αισθανθείς τον εσωτερικό σου θυμό. Έτσι με αυτόν θα σε προστατεύεις.
και δεν θα αφήνεις κανέναν να μπαίνει στη θέση σου. Εσωτερικός θυμός θα σε οδηγεί στη λογική σου. Και η λογική θα πηγαίνει στο θέλος σου. Εσύ θα βιώνεις την ανάγκη σου. Θα αναγνωρίζεις τη ροή σου και θα εκφράζεις. Και τότε η ψυχή σου θα εφραίνεται. Βίωσε ότι είσαι η άρνηση και η θετικότητα. Αναγνώρισε την άρνησή σου και δέξου τη θετικότητά σου. Και τότε ο δρόμος σου είναι ανάσα και ζωή. Είσαι εσύ και εσύ. Και μπορείς να εκφράζεις εγώ και εγώ. Είμαι η αλήθεια. Είσαι η αλήθεια. Είμαι το φως. Είσαι από το φως. Όλοι από το φως ήρθατε στη γη. Εσείς επιλέξατε το σκοτάδι. Ήταν μια διαδρομή επιλογής. Και τώρα είναι η ώρα να επιλέξετε μια άλλη επιλογή. Όσοι επιλέξετε να γυρίσετε εκεί που γεννηθήκατε, σημαίνει ότι το θέλος σας ενώνεται με την ανάγκη σας. Έτσι η νόηση φωτίζει το αδαμάντιο φως και ανοίγει το δρόμο σας. Όσοι επιλέξετε να γυρίσετε σε εκείνο που εσείς είχατε κάνει, καλό σας ταξίδι. Θα επιστρέψει μόνο το φως σας, αυτό που εσείς αφήνετε τελευταίο. Έτσι όλα είναι μία διαδρομή, χωρίς ενοχές, χωρίς πίεση, χωρίς κακό, χωρίς καλό. Είναι μία επιλογή, απόφαση, ευθύνη, μου αρέσει, γνωστό, άγνωστο, γνώριμο, αδαμάντιο φως. Αυτή είναι η διαδρομή σου, άνθρωπο επί της γης. Εκείνος στη θέση του, εσύ στη θέση σου και εγώ στη θέση μου. Ο Θεός, ο Δημιουργός, το φως. Αμήν. Η αλήθεια κατεβαίνει στη γη και αρχίζει να την καλύπτει. Όλα θα γίνουν όπως χρειάζεται. Και εσείς χρειάζεται να επιλέξετε όπως θέλετε. Μέσα την ουσία αφαιρεί τη φαντασίωση. Γι' αυτό και μπορούν οι άνθρωποι να αρχίσουν να βλέπουν την αλήθεια. Μέσα από το νου η εκδίκηση. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν στη νόηση και στη λογική.
Μέσα από το χθες συμβαίνει το τώρα. Μέσα από το αύριο το άγνωστο. Έτσι η αλήθεια επί της γης. Το μόνο σύννεφο που μπορεί να την κρατήσει είναι η κρίση. Όσο αυτή εξασθενεί, η αλήθεια θα γιώνεται. Η κρίση και η μάχη είναι εσωτερική. Εξωτερική είναι η έκφραση. Τότε θα βγουν στην επιφάνεια τα απόκρυφα θέλω σας. Αυτά που φοβόσαστε ακόμα και να τα φανταστείτε. Παραδώσατε τη θέση σας και κάνατε τα θέλω σας απόκρυφα. Και εκείνος στρεφόταν. Τώρα που θα βγουν τα θέλω σας στην επιφάνεια, εκείνος θα χάνει την τροφή του. Το είναι σας και το θέλω σας τρώει. Και κατασκευάζει όλο αυτό που ζείτε. Ξεκινήστε από το εγώ, που σας το έχει ονομάσει εγωισμό και το έχει ενοχοποιήσει. Το κρίνετε και το φοβόσαστε. Και εκεί γίνεται ένα τρίγωνο. Το κεφάλι σας, στα χέρια σας και στην κοιλιά σας. Τη στιγμή που έχει καταλάβει αυτό το τρίγωνο, εσείς είστε αδύναμοι. Μέσα στο θέλω σας υπάρχει η δύναμή σας. Μετά θα θυμώσετε για να σκεφτείτε λίγο τη δύναμη. Θα τη φαντάζεστε και θα εκφράζεστε. Αυτό δεν είναι δύναμη. Αυτό είναι μάχη. Η δύναμη είναι η πραγματικότητα. Πραγματοποίηση. Αυτό που θέλεις να συμβεί. Αν το κρύψεις το θέλος σου, θα αρχίσεις να το μάχεσαι.
και τότε εκείνο στρέφεται. Αν αρνηθείς το είναι σου, τότε εκείνο στρέφεται και σου κατασκευάζει πίεση και θυμό. Κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Εκδικείσαι και επιτίθεσαι. Μετά θέλεις να αποδείξεις ότι είσαι κάτι άλλο και εκεί χάνεσαι. Γιατί έχεις χάσει αυτό που είσαι. Άκουσε αυτά που σου λέω και δες τα μες στον εαυτό σου. Ό,τι δεν σου αρέσει, αφαίρεσέ το. Ό,τι σου αρέσει, κράτησέ το. Και αυτό θα γίνει ενέργεια. Ο σπόρος για να ξαναγεννηθείς. Δες τη θέλησή σου. Δες τι έχει μέσα το μου αρέσει. Δες το θέλω σου. Και άσε τη λογική να σου οδηγήσει. Και όταν όλα καθαριστούν, το είναι σου θα σου δώσει τη θέση σου. Άνθρωπε επί της γης. Με αξία και ύπαρξη. Εγώ ο δημιουργός σου. Αμήν.